στις 24-25 Μάρτη, δηλαδή την Παρασκευή που έρχεται και το Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μάλιστα συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΟΚ. Η σύνδεσης αυτή γίνεται μέσα σε συνθήκες πόλωσης και ευρωσκεπτικισμού τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά. Ταυτόχρονα η Βρετανία ετοιμάζεται να αρχίσει τις διαδικασίες για την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Τραμπ μέχρι τώρα, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν έχει επιδείξει και τις καλύτερες διαθέσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε τα πράγματα είναι τεταμένα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι αν είναι σαφές αυτό, αν είναι σωστό μάλλον, αυτό το οποίο λέγεται από διάφορες μπάντες, ότι πράγματι διακυβεύεται το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ με αυτή την εκτίμηση και η παρούσα κατάσταση μας κάνει εξαιρετικά ανήσυχους. Γιατί ως αποτέλεσμα δεκαετιών νεοφιλελεύθερης ολοκλήρωσης, η οποία επί της ουσίας δεν ήταν μια πραγματική ευρωπαϊκή ενοποίηση με όρους κοινωνικούς, με όρους κοινωνικής πρόοδου και συνανάπτυξης για τους λαούς της Ευρώπης, ήταν μια ενοποίηση στη βάση ενός δημοσιονομικού αυταρχισμού που τον ζούμε με ιδιαίτερη σκληρότητα τα τελευταία χρόνια της κρίσης, όχι μόνο στην Ελλάδα, και απ' την άλλη ήταν μια ενοποίηση των όρων εκμετάλλευσης. Τι εννοώ με αυτό? Ότι αν δούμε την οπισθοχώρηση των εργασιακών και των κοινωνικών δικαιωμάτων, αντιλαμβανόμαστε ποια ήταν η σφραγίδα αυτού του νεοφιλελεύθερου σχέδιου για την Ευρώπη. Αυτό το σχέδιο φέρνει σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους πολιτικής ορθότητας σε μια εξαιρετική αμηχανία για το μέλλον, με όρους πραγματικότητας σε μια διαλυτική κατάσταση. Δεν είναι μόνο το Brexit, είναι το γεγονός ότι σε πάρα πολλές χώρες όπου δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια αριστερή εναλλακτική πρόταση για να καρποθεί την κοινωνική δυσαρέσκεια και να οργανώσει τις κοινωνικές αντιστάσεις, βρίσκουν έδαφος και αναπτύσσονται εθνικιστικές και ακροδεξιές προσεγγίσεις, και αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει μπροστά μας με την υποψηφιότητα της κυρίας Λεπέν στη Γαλλία στις προεδρικές εκλογές που έρχονται, με το αρκετά υψηλό αποτέλεσμα του Wilders στην Ολλανδία, με το γεγονός ότι ακόμη και στην Ελλάδα, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχουμε μία εγκληματική οργάνωση, η οποία λανσάρεται ως πολιτικό κόμμα και η οποία, μην ξεχνάμε, τελεί αυτή τη στιγμή υποδίκη ακόμη και για ανθρωποκτονία. Συμπεριλαμβάνεται και αυτό στο κατηγορητήριο. Το θέμα λοιπόν είναι αν η παρούσα κατάσταση θα αλλάξει ριζικά προς μια προοδευτική δημοκρατική κατεύθυνση για να ξαναμιλήσουμε για την ιδέα της ενότητας των λαών της Ευρώπης, ή αν θα συνεχίσει στο ίδιο μοντέλο, business as usual, οπότε θα πάμε κατά τη γνώμη μου σε περαιτέρω διαλυτικές καταστάσεις. Ναι, εδώ όμως, μπαίνοντας στην ουσία πια της συζήτησής μας, ακριβώς επειδή υπάρχουν τέτοια προβλήματα, έχει κατατεθεί πλέον επισήμως από τις 4 μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία, η πρόταση για μια Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων, που όπως θα ξέρετε δεν είναι καινούριο, έχει ήδη από τη δεκαετία του 90 το συστάρανε. Οπότε η ερώτησή μου είναι, μπορεί η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων να λύσει τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αν όχι, γιατί? Νομίζω ότι στην πράξη το ζούμε ήδη και με ιδιαίτερη σφοδρότητα στα χρόνια της κρίσης. Η εμπειρία και η ελληνική αλλά και των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας που υπέστησαν μνημόνια και επιτήρηση είναι ότι ένας σκληρός πυρήνας με κέντρο τη Γερμανική Χριστιανοδημοκρατία, τη Γερμανική Κυβέρνηση, με τους συμμάχους της γύρω-γύρω, επέβαλε πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις ενάντια στη βούληση άλλων λαών. Τώρα έρχεται αυτή η περιβόητη σύνοδος των Βερσαλιών να επιβεβαιώσει αυτήν ακριβώς την, κατά τη γνώμη μου, γερμανικής εμπνεύσεως γραμμή, κατεύθυνση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας δούμε την ίδια τη Σύνοδο των Βερσαλιών. Η Γερμανική Χριστιανοδημοκρατία, η Γερμανική Κυβέρνηση επιβάλλει τη δική της θέση σε έναν εμπολής απαξιωμένο και σε κάθε περίπτωση απερχόμενο πρόεδρο, τον κύριο Λαντ, σε έναν μεταβατικό μη εκλεγμένο πρωθυπουργό μιας χώρας σε βαθύτατη τραπεζική κρίση, τον κύριο Τζεντιλόνι, και έναν πρωθυπουργό μιας κυβέρνησης μειοψηφίας, τον κύριο Ραχώη,
ο οποίος ανά πάσα στιγμή κλειδονίζεται από τεράστια σκάνδαλα διαφθοράς στην Ισπανία. Έχουμε λοιπόν επιβεβαίωση αυτής της πρωτοκαθεδρίας, της, όπως έχει χαρακτηριστεί, γραμμή Σόιμπλε, της κατεύθυνσης Σόιμπλε. Αυτό φάνηκε και πριν τη συνάντηση των τεσσάρων, με την κυκλοφορία της περιβόητης Λευκής Βίβλου και την παρουσίασή της από τον κύριο Γιούνκερ. Τι ήταν η Λευκή Βίβλος και τι είναι, μιας και θα συζητηθεί και στη Ρώμη. Ουσιαστικά αφήνει όλα τα περιθώρια ανοιχτά σε τι θα γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα κείμενο γραμμής, όπως λέμε εμείς οι αριστεροί, που δεν δίνει καμία γραμμή. Αυτό, ακριβώς. Παρουσιάζει απλά σενάρια. Αφήνοντας μοιραία τους ισχυρότερους, αυτούς με τη μεγαλύτερη επιρροή, και δεν μιλάμε μόνο για πολιτικές δυνάμεις, μιλάμε για τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, για τα επενδυτικά funds και ούτω καθεξής, να χαράξουν την πραγματική γραμμή που από ό,τι φαίνεται από την Σύνοδο των Βερσαλίων είναι όντως η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων. Ναι, εδώ θα σε έλεγε όμως κάποιος ότι προφανώς αυτό όμως συμβαίνει πάντοτε. Δηλαδή και τώρα στην κρίση που μιλάμε, η Ελλάδα έχει βρεθεί με μνημόνια τα οποία είναι δυσβάσταχτα και γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικοί οι δανειστές. Την ίδια στιγμή με προβλήματα αντίστοιχα η Ιταλία ή η Ισπανία έχει λιγότερα. Οπότε η απάντηση, η ερώτησή μου είναι η εξής, ότι οι μεγάλοι μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους, γιατί αλλιώς συμπεριφέρεται η Γερμανία απέναντι στην Ιταλία ή την Ισπανία και αλλιώς απέναντι στην Ελλάδα. Επιτρέψτε μου να έχω μια ελαφρά απόκληση από αυτή την άποψη. Για ποιο λόγο? Το ιταλικό ζήτημα δεν έχει λυθεί. Βρίσκεται σε μια κορύφωση του δράματος, θα λέγαμε, η κρίση του ιταλικού τραπεζικού συστήματος. Και ενώ μιλάμε για την τρίτη οικονομία της Ευρωζώνης σε μέγεθος, έχουμε ακούσει μέχρι και σενάρια για bail-in. Σίγουρα αυτό που έχουμε ακούσει και που διαφαίνεται είναι η διάθεση και πάλι της Κομισιόν, της γερμανικής κυβέρνησης, των παραγόντων που ανήκουν στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιβολή σκληρών μέτρων ενός τύπου μνημονίου, θα δούμε με τι μέτρα, στην Ιταλία. Νομίζω ότι το ιταλικό ζήτημα απλά έχει μετακυληθεί και προσπαθούν να κερδίζουν χρόνο, ενώ στην πραγματικότητα απλά βαθαίνει το πρόβλημα με τις τράπεζες φαντάσματα στην Ιταλία. Πάντως έχουν φερθεί καλύτερα από την Ελλάδα. Νομίζω ότι απλά μετακυλίουν, επαναλαμβάνω το ζήτημα. Επειδή είναι πολύ μεγάλη η οικονομία της Ιταλίας. Ακριβώς. Υπάρχει ο πολιτικός παράγοντας, τον οποίο πολλοί αμελούν εγκλωβισμένοι σε έναν οικονομισμό. Αυτή τη στιγμή στην Ιταλία τη δημοσκοπήση προηγείται το κίνημα 5 αστέρων. Δεν μοιάζει όμως να μπορεί να πάρει κυβέρνηση. Του Μπέπε Γκρίλο. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας καθοριστικός πολιτικός παράγων αυτό το κόμμα με τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά του, το οποίο έχει μιλήσει ακόμη και για δημοψήφισμα για την συμμετοχή της χώρας στη ζώνη του ευρώ. Αυτό οπωσδήποτε κάποιους κύκλους ηγετικούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους προβληματίζει, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η κυβέρνηση του κυρίου Τζεντιλόνι είναι εκ των πραγμάτων μια μεταβατική κυβέρνηση. Μπορεί όλοι να συζητούν για εκλογές το 2018, αλλά μπορεί να δούμε εκλογές ακόμη και στον παρόντα χρόνο, το 2017. Υπάρχει επίσημη θέση της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με την Ευρώπη πολλών ταχυτήτων? Σας ρωτάω αυτό και σας προκαταλαμβάνω για να μου απαντήσετε, δηλαδή, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει δώσει κάπως αντιφατικές απαντήσεις. Δηλαδή, από τη μία φοβάται ότι η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων μπορεί να δημιουργήσει ένα σκληρό πυρήνα για δευτερεύουσες χώρες γύρω-γύρω, απ' την άλλη όμως δεν τις απορρίπτει την de facto, λέγοντας ότι μπορεί να γίνουν ενισχυμένες συνεργασίες υπό δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, δεν θα συνεπάγεται αλλαγή των ευρωπαϊκών συνθηκών ερήμ των λαών της Ευρώπης. Και δεύτερον, οι ενισχυμένες συνεργασίες θα είναι ανοιχτές, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις. Νομίζω ότι οι τοποθετήσεις αυτές κοιτούν προς ένα ενιαίο ορίζοντα, που είναι η αλλαγή της κυρίαρχης πολιτικής. Το ευρωπαϊκό μοντέλο και η βιωσιμότητά του θα κριθεί το επόμενο διάστημα, όπως και αν ονομάζεται η συνταγή που θα αποφασιστεί ή που κατά τη γνώμη μου απλώς θα συζητηθεί στη Ρώμη, γιατί έχουμε πολλά ζητήματα ανοιχτά. Και όπως και αν ονομάζεται λοιπόν η συνταγή που θα συμφωνηθεί, το βασικό που θέτει η ελληνική κυβέρνηση, όχι τώρα, όχι εν ώψη της Ρώμης, από την αρχή της διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, είναι η αλλαγή πολιτική σε μια κατεύθυνση πραγματικών ευρωπαϊκών πολιτικών σύγκλησης προς τα πάνω. Δηλαδή, απέναντι σε αυτή τη συνταγή της ακραίας λιτότητας, της ύφεσης και ενός, αν το θέλετε έτσι, πολιτικού αυταρχισμού, αυτό που έχει προβάλει με πείσμα η ελληνική κυβέρνηση είναι η άμεση ανάγκη
σε κεφαλαιώδη ζητήματα που κρίνουν τη συνοχή, αν μπορούμε να μιλήσουμε για συνοχή σήμερα, όπως για παράδειγμα τα εργασιακά, τα κοινωνικά δικαιώματα, όπως για παράδειγμα αυτό που αυτές τις μέρες είναι ψηλά στην ατζέντα της διαπραγμάτευσης από τη δική μας πλευρά, που είναι ο σεβασμός ενός ευρωπαϊκού κεκτημένου μίνιμουμ όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σε μια σειρά λοιπόν από τέτοια κεφαλαιώδη ζητήματα. Και φαντάζομαι και στο μεταναστευτικό, στο προσφυγικό. Φυσικά. Αναφέρεται ένα πολύ χρήσιμο παράδειγμα για την Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων που ήδη ζούμε και για τα φαινόμενα τα διαλυτικά. Ας θυμηθούμε τι συνέβη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλήγει σε μια συμφωνία relocation, επανεγκατάστασης προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλά κράτη-μέλη τα οποία δεν εφαρμόζουν αυτή τη συμφωνία. Δεν δέχονται δηλαδή, για να το κάνουμε λιανά για τον κόσμο, δεν δέχονται να φιλοξενήσουν, να υποδεχτούν τους απαιτούμενους αριθμούς που έχουν συμφωνηθεί για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Τελικά όμως επιβάλλαν την άποψή τους. Ελλάδα και την Ιταλία. Και εδώ έχουμε το διαλυτικό φαινόμενο. Επιβάλλαν για παράδειγμα τα κράτη-μέλη του Βίσεγκραντ να συνεδριάζουν μόνοι τους, να λαμβάνουν αποφάσεις μονομερώς κόντρα στην ευρωπαϊκή απόφαση για την επανεγκατάσταση και την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην ενεργοποιεί το υπάρχον άρθρο της Ευρωπαϊκής Συνθήκης της Λισαβόνας. Να θυμίσω ότι εμείς την είχαμε καταψηφίσει τη Λισαβόνα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει άρθρο που προβλέπει κυρώσεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό όμως δείχνει ότι ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια διαδικασία αποκλήσεων και εξυγκλήσεων. Αυτό το ανέφερα και λίγο πιο πριν. Ή θα αλλάξει η κατάσταση ριζικά και θα μιλήσουμε για το ποιοι τελικά μπορεί να είναι οι όροι μιας πραγματικής ενοποίησης σε όλα τα επίπεδα προς όφελος των ευρωπαϊκών λαών, ή θα έχουμε περαιτέρω εμβάθυνση αυτών των διαλυτικών φαινομένων με άγνωστες συνέπειες και κατάληξη. Ναι, εδώ όμως, επειδή ακριβώς μπαίνουμε σε ένα σκληρό πυρήνα πολιτικό πια, ποιες είναι οι δυνάμεις που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην προσπάθεια την κατεύθυνση. Και το ερώτημα λοιπόν, επειδή μιλάμε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ποια είναι, θέλω να μου πείτε, η γενικότερη κατάσταση της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Ποιες δυνάμεις έχουν και πόσο μπορούν να επηρεάσουν θεσμικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ευρωπαϊκή Αριστερά έχουν αναγνωρίσει ως το κλειδί για προοδευτικές εξελίξεις στην Ευρώπη τη ριζική αλλαγή των συσχετισμών και σε εθνικό επίπεδο, σε κάθε χώρα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά αντανάκλαση. Δυστυχώς αυτή την προσπάθεια είμαστε ακόμα πολύ πιο πίσω από όσο θα θέλαμε. Υπάρχουν θετικά παραδείγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ παλεύει όπως παλεύει στην Ελλάδα για να προστατεύσει την κοινωνική πλειοψηφία τουλάχιστον. Εντός ενός πολύ σκληρού πλαισίου. Είναι το μοναδικό κόμμα που κυβερνά. Έχουμε όμως και το παράδειγμα της Πορτογαλίας, όπου ναι μεν η κυβέρνηση ανήκει στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, αλλά υπάρχει προγραμματική κυβερνητική συμφωνία και με τον Μπλόκο της Αριστεράς και με το Κομμουνιστικό Κόμμα Πορτογαλίας και τους Πρασίνους. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα στην Ευρώπη. Δύο μόνο χώρες. Παρόλα αυτά έχουν γίνει σημαντικά βήματα και σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου αλλά και σε επίπεδο διαλόγου πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη για να ενδυναμώνεται αυτό που εμείς έχουμε βάλει ως στόχο ως Ευρωπαϊκή Αριστερά, που είναι μια πανευρωπαϊκή συμμαχία ενάντια στη λιτότητα και για την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Ναι, πόσο ρεαλιστική είναι αυτή που να χτιστεί αυτή τη στιγμή η αριστερά έχει τόσο μικρές δυνάμεις? Εδώ πρέπει να είμαστε αυστηροί με τους εαυτούς μας. Για παράδειγμα, η χρόνια πολυδιάσπαση ιταλικής αριστεράς, που τώρα προσπαθεί σιγά σιγά να την υπερβεί, είναι ένα μεγάλο μείον σε αυτόν τον αγώνα, γιατί μιλάμε για την τρίτη οικονομία της Ευρωζώνης και σε κάθε περίπτωση για μια χώρα με μια μεγάλη παράδοση προοδευτική. Επίσης, ένα άλλο παράδειγμα είναι το γεγονός ότι στη Γαλλία, εν ώψη των προεδρικών εκλογών, δεν έχει γίνει κατορθωτό μέχρι στιγμής ο διάλογος ανάμεσα στον Μελανσόν και στον Μπενουάμον να καταλήξει μια κοινή υποψηφιότητα της ευρείας αριστεράς, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι ο Αμών εκπροσωπεί μια αριστερή ατζέντα εντός του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ώστε να έχουμε μια κοινή υποψηφιότητα που θα μπορούσε να διεκδικήσει με μεγάλες αξιώσεις κατά τη δική μας εκτίμηση την είσοδο στο δεύτερο γύρο. Επίσης, υπάρχει μια τάση σειράς πρασίνων κομμάτων για αφομοίωση στην
mainstream στην κυρίαρχη ατζέντα με βάση τον κυβερνητισμό, όπως επίσης υπάρχει συχνά και μια δυναμία αριστερής πτέρυγα σοσιαλιστικών ή σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων να κάνουν βαθύτερες ρήξεις με τις νεοφιλελεύθερες ηγεσίες των κομμάτων. Επομένως είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Δεν θα το αρνηθώ αυτό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν μια σειρά πρωτοβουλίες σε εξέλιξη. Στο ΜΕΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σχηματιστεί αυτό που λέμε η Προοδευτική Συμμαχία, που είναι ένα think tank ευρωβουλευτών από την αριστερά, τους πράσινους και τους σοσιαλιστές. Όπως επίσης και σε πολιτικό επίπεδο, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, προχωράμε στη διοργάνωση ενός πρώτου ευρωπαϊκού φόρουμ το φθινόπωρο στη Γαλλία, στο οποίο φιλοδοξούμε να συσπυρώσουμε πέρα από πολιτικές δυνάμεις και από τους τρεις χώρους που προανέφερα, την αριστερά, τους πράσινους και τους σοσιαλιστές, όπως παλιά στη συνταγή των μεγάλων πανευρωπαϊκών κινημάτων, να συσπυρώσουμε και κοινωνικά κινήματα και συνδικάτα. Κοινωνικούς φορείς δηλαδή, που μπορεί στην Ελλάδα σε επίπεδο συνδικάτων να ζούμε ένα μαρασμό που εξηγείται πολιτικά, αλλά σε άλλες χώρες υπάρχει μια αντίστροφη εικόνα. Να πω μόνο το παράδειγμα ότι με πρωτοβουλία της CGL, της Μεγάλης Εργατικής Συνομοσπονδίας στην Ιταλία, διεξάγονται δύο δημοψηφίσματα για τις εργασιακές σχέσεις σε λίγες εβδομάδες. Πράγμα το οποίο εξέλιξη την οποία εμείς αξιολογούμε ως εξαιρετικά σημαντική και οδηγό για παρακάτω δράση και πρωτοβουλίες που θα μπορούσαμε να πάρουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις της καθαρά ευρωπαϊκής αριστεράς για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το πώς πρέπει να προχωρήσει δηλαδή? Με αφορμή τη σύνοδο της Ρώμης σε λίγες μέρες έχει συνεχιστεί, θα έλεγα, μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς, από τις απαρχές της κρίσης, και έχει να κάνει με μέτρα και μια στρατηγική προοδευτική με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να βρει μια διέξοδο από την κρίση με ένα φιλολαϊκό πρόσημο. Αυτό ξεκινά από κάποιες βασικές αρχές, ότι η ενοποίηση σημαίνει φερρυπίν αμοιβαιοποίηση των βαρών. Πώς θα γίνει αυτό? Μέσω συγκεκριμένων μέτρων που θα μπορούσαν να απαλύνουν τις αντιθέσεις μεταξύ Βορρά, Νότου και Ανατολής και Δύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της αύξησης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ούτως ώστε να προβλέπονται κονδύλια αναπτυξιακά τα οποία θα εξισορροπούν τις ανισότητες, αλλά και μέσω μιας σειράς άλλων μέτρων που έχουν να κάνουν με την εργασία, με την κατοχήρωση δηλαδή μίνιμουμ δικαιωμάτων όπως συλλογικές συμβάσεις και ούτω καθεξής. Στη Ρώμη λοιπόν όλες οι δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Αριστεράς θα βρεθούν το προσεχές Σαββατοκύριακο με μια σειρά εκδηλώσεων, βασισμένων εκδηλώσεων σε ένα κοινό μανιφέστο που δεν έχει υπογράψει μόνο η Ευρωπαϊκή Αριστερά. Έχουν υπογράψει δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες κοινωνικοί, συνδικαλιστικοί και πολιτικοί φορείς, όχι μόνο από την Ιταλία αλλά από ολόκληρη την Ευρώπη, που λέγεται «Δική μας Ευρώπη». Αυτό το μανιφέστο έχει κυκλοφορήσει και στα ελληνικά και περιγράφει πώς εμείς εννοούμε ένα προοδευτικό μοντέλο ευρωπαϊκής ενοποίησης με βάση κάποια από τα χαρακτηριστικά που σας ανέφερα. Να σας πω όμως, ξέρετε κάτι, με την Ευρωπαϊκή Ένωση συμβαίνει το εξής, και όχι μόνο από την αριστερά, αλλά και από τη δεξιά. Πολλά ευχολόγια. Για παράδειγμα, αναφέρατε προηγουμένως να αυξηθεί ο κοινωνικός προϋπολογισμός. Ο κοινωνικός προϋπολογισμός είναι 1% του ΑΕΠ του ευρωπαϊκού. Μιας χώρας, όπως τη Γερμανία ή τις ΗΠΑ, ο προϋπολογισμός ο κρατικός είναι γύρω στο 40-45% του ΑΕΠ. Επομένως, και δεν υπάρχει καμία πρόθεση να αυξηθεί. Εδώ η Γερμανία δεν συζητάει καν να αντιμετωπίσει το τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα το οποίο έχει. Επομένως, μοιάζει σαν ευχολόγιο το οποίο δεν υπάρχει καμία δύναμη που να την στηρίζει. Κάθε πολιτική πρόταση, κάθε σύνθημα ή συγκεκριμένη ανάλυση παραμένει ευχολόγιο όσο δεν παίρνεις επιθετικές πολιτικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση του κεντρικού ερωτήματος, του ποιος κερδίζει στο συσχετισμό δύναμης. Αυτό ξεκινά από το εθνικό επίπεδο, το καταφέραμε στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση, κατόρθωσε τουλάχιστον σε επίπεδο διακυβέρνησης να ανατρέψει το παλιό καθεστώς. Είναι μια άλλη συζήτηση το πώς αναμετράσει καθημερινά με τους μηχανισμούς εξουσίας, όπου μέσα τους βρίσκεις και θύλακες του παλιού καθεστώτος που εμποδίζουν προοδευτικές μεταρρυθμίσεις. Ξεκινά λοιπόν από το εθνικό επίπεδο, αλλά απλώνεται και με ένα ευρωπαϊκό ορίζοντα. Γιατί εμείς, σύμφωνα με τη δική μας ανάλυση,
εκτιμούμε ότι αν περιορίσεις και την ατζέντα σου αλλά και την πολιτική σου δράση μόνο στο εθνικό επίπεδο, δεν μπορείς στη σημερινή εποχή να πετύχεις ριζικές αλλαγές. Σε 2 χρόνια έχουμε ευρωεκλογές. Όλες οι δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως δυνάμεις που αντιστέκονται στη λιτότητα και στον αυταρχισμό που χαρακτηρίζουν το νεοφιλελεύθερο μοντέλο ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχουν ιστορική ευθύνη στο δρόμο και για αυτή τη μάχη αλλά και στο μεταξύ για κάθε άλλη μικρή μεγάλη μάχη και να συντονίζουν τα βήματά τους σε κινηματικό επίπεδο αλλά και σε θεσμικό επίπεδο να αποδεικνύουν φερρυπίν στα κοινοβούλια τους ή στο Ευρωκοινοβούλιο ότι όντως εννοούν τη διάθεσή τους και την πολιτική τους προθυμία για συγκρούσεις και αλλαγές. Να σας ρωτήσω με την ευκαιρία της συνόδου της 24ης-25ης Μαρτίου υπάρχουν και κάποια ζητήματα ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος για την οικονομική πολιτική, τα μνημόνια κλπ. Τα συγκεκριμένα δηλαδή, ή είναι στα πλαίσια της γενικής πολιτικής? Η σύνοδος σίγουρα θα χαρακτηριστεί από μια κουβέντα στρατηγικής υποτίθεται για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τη Λευκή Βίβλο, με βάση την εξέλιξη της Συνόδου των Βερσαλιών των 4, αλλά και με βάση τα επιμέρους αιτήματα και προσεγγίσεις που θα έρθουν από τα κράτη-μέλη. Σίγουρα ο τόνος που θα δοθεί στην Σύνοδο της Ρώμης για τα κεφαλαιώδη ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα κοινωνικά και για τα οικονομικά και για τα δημοσιονομικά επηρεάζει και την ελληνική κατάσταση. Είμαστε σε μια διαφορετική κατάσταση από το 2015. Δεν είμαστε τόσο μόνοι μας όσο ήμασταν τότε σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα δεν είμαστε και στο επίπεδο που θα θέλαμε σε επίπεδο αλλαγής ας πούμε της πολιτικής ρότας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά απ' την άλλη είμαστε και σε μια περίοδο που κυριαρχεί η αίσθηση του κατεπήγοντος στην πραγματικότητα, διότι όπως σας είπα πιο πριν έχουμε ανοιχτή ιταλική κρίση. Σε πάρα πολλές χώρες τα κόμματα που την προηγούμενη περίοδο συγκρότησαν τον λεγόμενο μεγάλο συνασπισμό, δηλαδή τα συντηρητικά και τα σοσιαλφιλελεύθερα, βρίσκονται σε κλειδονισμό. Είδαμε τι συνέβη στην Ολλανδία, όπου το φιλελεύθερο κεντροδεξιό κόμμα του κυρίου Ρούτε πέτυχε μια πύριο νίκη και αν συνδυάσουμε με την κατάρρευση των εργατικών σοσιαλδημοκρατών, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός που κυβερνούσε μέχρι σήμερα ο δικοματικός έχασε τη μισή του εκλογική δύναμη σε μία νύχτα. Έχουμε λοιπόν πολιτικούς κλειδονισμούς και επιμένω στο στοιχείο της πολιτικής, γιατί όπως σας είπα, θεωρώ ότι πολλές φορές η συζήτηση εγκλωβίζεται μεταξύ της ατζέντας των οικονομολόγων και χάνεται η ουσία. Γιατί πρόκειται πρωτίστως για μια πολιτική σύγκρουση, όπως αντιλαμβανόμαστε και στη διαπραγμάτευση τώρα, όπου η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να έχει όλο το δίκαιο με το μέρος της, παραθέτοντας αριθμούς, στατιστικά και την πραγματική εικόνα για το τι συμβαίνει στη χώρα μας, και απ' την άλλη έχει ένα μπλοκ με ας πούμε κυρίαρχη ας πούμε φιγούρα αυτή τη στιγμή φιγούρες προσωπικό του Δουνουτού, το οποίο χωρίς να αντιπαραθέτει στοιχεία επιμένει σε πολιτική βάση να μην ολοκληρώνει τη διαπραγμάτευση. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι επειδή η σύγκρουση είναι πρωτίστως πολιτική, η πολιτική συζήτηση της Ρώμης σίγουρα αφορά και την Ελλάδα. Μία τελευταία ερώτηση είναι η εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συνδεί στα προηγούμενα χρόνια να συμμετέχει σε κινητοποιήσεις από τη Γένοβα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εφημερίδες γράφουν ότι θα υπάρξουν μεγάλες διαδηλώσεις και ήδη διαδηλωτές και από την Ελλάδα και από τη Γερμανία και παντού θα μαζευτούν στη Ρώμη στις 24-25 του Μαρτίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα θα συμμετέχει στις κινητοποιήσεις? Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή η Σύνοδος της Ρώμης, όχι μόνο γιατί οι ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητούν για τις προοπτικές, αλλά και γιατί για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες μια μεγάλη προσπάθεια η οποία θα εκφραστεί με μια σειρά εκδηλώσεων από τις 23 ως 25 Μαρτίου στη Ρώμη, από κινήματα, πολιτικούς φορείς, από συνδικαλιστικούς φορείς και ούτω καθεξής. Και αυτές οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την 25η, το Σάββατο της 25ης Μαρτίου, με μια πανευρωπαϊκή διαδήλωση για μια άλλη Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο παράδειγμα αναβίωσης, μιας προσπάθειας αναβίωσης
των μεγάλων πανευρωπαϊκών κινητοποιήσεων, στις οποίες πράγματι ο δικός μας χώρος είχε πρωταγωνιστήσει από ελληνικής πλευράς την προηγούμενη δεκαετία. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και ο ΣΥΡΙΖΑ και ως Ευρωπαϊκή Αριστερά εμείς θα βρεθούμε στη Ρώμη με πολυπληθή αποστολή του ΣΥΡΙΖΑ και της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να λάβουμε μέρος και στις εκδηλώσεις αλλά και στην πανευρωπαϊκή διαδήλωση του Σαββάτου. Εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που παρακολουθήσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Να είστε καλά.